Ο ισχυρισμός είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε, κοίταξε να δεις, η πίσω πόρτα κλείνει όταν το μπροστινό σημείο του αυτοκινήτου αποπάει στο τοίχο του αυτοκινήτου, στο τοίχο του γκαράζ. Και ο λόγος που δεν μπορούμε να το πούμε αυτό είναι χρησιμοποιούμε κάποια έννοια ταυτόχρονο, όπου έχουμε συζητήσει και έχουμε διευκρινίσει πολύ καθαρά ότι το ταυτόχρονο έχει να κάνει με το σύστημα αναφοράς. Αλλάζει ένα σύστημα αναφοράς, κάτι το οποίο ήταν ταυτόχρονο σε άλλο σύστημα αναφοράς, τώρα πάμε. Επομένως, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε μια τέτοια φράση. Η πόρτα κλείνει όταν το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου φτάσει στον τοίχο του γκαράζ. Και ο λόγος που δεν μπορούμε να το πούμε αυτό είναι γιατί αν το πούμε αυτό θα πρέπει να πούμε σε ποιο σύστημα αναφοράς όταν συμβεί το ένα θα συμβεί το άλλο. Επομένως, πρέπει να διώξουμε αυτή την πρόταση και στη θέση αυτής της πρότασης να βάλουμε κάποιο μηχανισμό ο οποίος να έχει κάποια λογική. Παρόλο που μέχρι στιγμής στα διαγράμματα μοιάζει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου να βρίσκεται πιο έξω από την πόρτα του γκαράζ τη στιγμή που το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου είναι μπροστά. Αν πάμε με βάση αυτή τη λογική, όταν τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα αναφοράς και όχι ένα άλλο σύστημα αναφοράς. Ανταυτού λοιπόν θα βάλω μια άλλη συνθήκη, θα αλλάξω λίγο την ιστορία ώστε να βγάζει νόημα η ιστορία. Η πόρτα κλείνει όταν ο αισθητήρας ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα αντιληφθεί, δει το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να κουμπάει στον τοίχο του γκαράζ. Που σημαίνει αυτό αυτόματα. Η πόρτα κλείνει όταν ειδοποιηθεί ότι το εμπρόσθετο μέρος του αυτοκινήτου φτάνει στον τοίχο. Και αυτό το ειδοποιηθεί προφανώς σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο σήμα που πρέπει να σταλεί από εξαιτίας κάποιου γεγονότος προκειμένου να συμβεί το δεύτερο γεγονός, το κλείσιμο της πόρτας. Και επομένως, αν πάω στο αρχικό σύστημα αναφοράς, θα πρέπει να επικαλεστώ ότι με κάποιον τρόπο το γεγονός αυτό εδώ ειδοποιεί την πόρτα του γκαράζ για να κλείσει και εγώ να θεωρήσω ότι η ειδοποίηση αυτή γίνεται με την ταχύτητα του φωτός. Η ειδοποίηση διαδίδεται με ταχύτητα 1. Δηλαδή με φως. Θα μπορούσε να επικαλεστώ κάτι άλλο, ότι διαδίδεται, ξέρω εγώ, με ήχο, ότι διαδίδεται με... υπάρχει κάποιος που τον στέλνει, υπάρχει κάποιος μέσα στο γκαράζ, όταν δει ότι ακούμπησε ο μπροστινός μέρος του γκαράζ, τρέχει στην πίσω πόρτα, πατάει το κουμπί και κλείνει η πόρτα. Διαλέγω ό,τι θέλω. Εγώ θα διαλέξω τον πιο σύντομο δρόμο, μπας και εμφανιστεί αυτό το παράδοξο αυτή η διαφοροποίηση. Και ο πιο σύντομος δρόμος είναι να ειδοποιήσω με ένα φωτεινό σήμα. Είναι η ειδοποίηση. Προφανώς, όπως βλέπετε, η ειδοποίηση θα φτάσει κάποια στιγμή μεταγενέστερα, αλλά έτσι και αλλιώς αυτό το σύστημα, το αυτοκίνητο ήδη έχει μπει μέσα στο γκαράζ. Οπότε, ακόμα και αν η πόρτα παραμένει ανοιχτή μέχρι να φτάσει αυτή η ειδοποίηση, θα κλείσει στη συνέχεια, αλλά έτσι και αλλιώς το αυτοκίνητο είναι ήδη μέσα. Εδώ βέβαια δεν έχω περιγράψει ακριβώς τι θα συμβεί με το αυτοκίνητο, θα έρθω σε μεταγενέστερη φάση να το περιγράψω, αλλά ήδη κάτι που έχει μπει μέσα δεν θεωρώ ότι μπορεί να ξαναβγεί έξω. Το αυτοκίνητο φρενάρει και στέκεται εκεί μέσα στο γκαράζ. Το τι ακριβώς θα συμβεί με το αυτοκίνητο είναι άλλη ιστορία. Αν κάνουμε το ίδιο πράγμα και εδώ, το γεγονός ότι, ότι ο τείχος έφτασε μπροστά στο εμπρόσθετο του γκαράζ για το σύστημα του αυτοκίνητου, στέλνει μια ειδοποίηση. Πάλι φωτεινή ειδοποίηση και η ερώτηση είναι πότε λαμβάνει αυτή την ειδοποίηση η πόρτα. Επομένως, η πόρτα, η οποία ήταν ανοιχτή όλο αυτό το διάστημα, κλείνει μετά από αυτό το σύστημα. Και η ερώτηση είναι πού είναι αυτό το γεγονός.
ποια είναι η χωροχρονική θέση αυτού του γεγονότος. Το οποίο θα είναι το επόμενο σημείο που θα συζητήσουμε. Εδώ είναι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, το οποίο κανονικά θα συνέχιζε. Και τώρα θέλουμε να δούμε, αυτό το σημείο είναι πιο πίσω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ή πιο μπροστά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό εδώ το χωροχρονικό σημείο, που είναι πού βρισκόταν η πόρτα τη στιγμή στο σύστημα του αυτοκινήτου που το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου ακούμπαγε στον τοίχο. Αλλά μας ενδιαφέρει αυτό, πότε έφτασε το σήμα για να κλείσει η πόρτα. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να υπολογίσω τις χωροχρονικές συνδεδεμένες αυτού του σημείου, θα θεωρήσω αυτές τις δύο ευθείες. Η μία ευθεία, να την πω α, είναι, συγγνώμη, να την πω G, είναι του γκαράζ, η άλλη είναι του σήματος. Το φωτεινό σήμα που στάθηκε για να κλείσει την πόρτα. Θα περιγράψω τις κοσμικές γραμμές αυτές αυτών των δύο ευθειών, θα βρω την τομή τους και από εκεί θα υπολογίσω πού και είναι οι χωροχρονικές συντεταγμένες αυτού του σημείου. Η ευθεία S της ειδοποίησης είναι, περιγράφεται την πολύ απλή σχέση, γιατί στην ουσία είναι μια φωτεινή ακτίνα που ξεκινάει από το σημείο 0,0 και τρέχει προς τα πίσω, άρα είναι η Χ ίσον με μείον T. Φωτεινό σήμα. Φωτεινό σήμα με ταχύτητα μείον M. Γιατί διαδίδεται προς τα πίσω, προς την πόρτα του γκαράζ. Η G είναι η κοσμική γραμμή που διανύει η πόρτα, η οποία, για να υπολογίσουμε ποια είναι η γραφή της, ποια είναι η καμπύλη αυτή, ξέχασα να σημειώσω αυτό το σημείο, το οποίο είναι, όπως και προηγουμένως, το μείον L0 διάγραμμα. Είναι το μήκος του γκαράζ, όπως μετρέται ταυτόχρονα τα άκρα του στο σύστημα του αυτοκίνητου. Συσταλμένο το γκαράζ, ακριβώς για τον ίδιο λόγο που ήταν συσταλμένο το αυτοκίνητο στο σύστημα του γκαράζ. Τώρα είναι συσταλμένο το γκαράζ στο σύστημα του αυτοκίνητου. Άρα είναι η ευθεία η οποία διέρχεται από αυτό το σημείο, το οποίο έχει συσταλμένες μείον L0 διαγράμμα χωρικά 0 χρονικά, και έχει κλείσει και την ταχύτητα κλίμπερ. Άρα είναι το χ πλην L0 δια γάμα δια τάφ μείον 0 ίσον με πλην V. Είναι η ταχύτητα με την οποία τρέχει ο τείχος, η πόρτα και άρα όλο το γκαράζ σε σχέση με το αυτοκίνητο. Μείον L0 δια γάμα είναι η χρονο... και 0 είναι οι χωροχρονικές συνδεδεμένες του γεγονότος από το οποίο διέρχεται αυτή η γραμμή. Από όπου το υπολογίζουμε και βγάζουμε χ συν L0 δια γάμα ίσον μείον V επί T. Παίρνω και την πρώτη σχέση και αντικαθιστώ το T. Οπότε διαβάζω συν V επί χ και λύνω αυτή τη σχέση. Επομένως βγάζω λύνω αυτή τη σχέση, οπότε βγάζω ότι το χ είναι μείον L0 δια γάμα δια 1 πλην V. Δηλαδή είναι πλην L0 δια 1 πλην V και το γάμα κατεβαίνει στον παρακολουθητή, άρα η τετραγωνική ρίζα του 1 πλην V τετράγωνο ανεβαίνει στον αρχιτή. Το οποίο, αν κάνω λίγες ακόμα πράξεις, βγαίνει το πλην L0 δια 1 πλην V επί 1 συν V και 1 πλην V ρίζα επί 1 πλην V ρίζα. Φεύγει η ρίζα του 1 πλην V και μένει το πλην L0 επί τη τετραγωνική ρίζα 1 και V δια 1 πλην V, το οποίο είναι πιο μικρό από το μείον L0. Ο συντελεστής αυτού
αυτός εδώ είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα. Και μόλις απαντήσαμε στο πρόβλημα, η πόρτα θα κλείσει όταν θα βρίσκεται πιο πίσω η πόρτα από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αυτό είναι η πόρτα. Και επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι καμία ερωτήμα και σε αυτό το σύστημα. Επομένως, όλα έρχονται και κλειδώνουν και είναι σε συμφωνία. Αν δεν συμβεί στο ένα σύστημα, δεν θα συμβεί και στο άλλο σύστημα. Όλο αυτό μας βέρεψε, γιατί υπήρχε μια μικρή λεπτομέρεια την οποία την αφήσαμε να εωρείται και μέσα σε αυτό το εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα των ανωσεκών που χρειάζεται για να σταλεί η ειδοποίηση ότι έφτασε το προσμήμερο στο αυτοκίνητο στο βάθος του γκαράζ, άρα κλείσε πίσω πόρτα, σε αυτό τα μερικά ανωσεκών που χρειάζεται για να σταλεί αυτή η ειδοποίηση, έχει ανατραπεί πλήρως το παιχνίδι. Έχει ήδη σε αυτό το χρόνο μπει μέσα, μάλλον η πόρτα έχει φύγει πιο έξω από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου και επομένως δεν πρόκειται να αποκαλέσει καμία ζημιά στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου. Το τι θα κάνει το αυτοκίνητο βέβαια είναι άλλο θέμα και εδώ έρχομαι να συζητήσω, να κλείσω πλήρως το πρόβλημα λέγοντας, σκεφτόμενος τι περιμένω να συμβεί στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο και αυτό, είτε φρενάροντας είτε τρακάροντας το μπροστά μέρος του τοίχου, πάλι ειδοποιεί τα πίσω μέρη του αυτοκίνητου ότι τράκαρε ή σταμάτησε με κάποιον τρόπο. Αυτή η διάδοση δεν μπορεί να γίνει με ταχύτητα άπειρη, δεν γίνεται στιγμιαία, το τρακάρι που σήμερα στο αυτοκίνητο, το πίσω μέρος του αυτοκίνητου έχει καταλάβει ότι τράκαρε. Χρειάζεται κάποιο χρόνο. Ο χρόνο αυτό είναι σίγουρα πιο πολύ από το χρόνο που χρειάζεται ένα φωτεινό σήμα για να διαδοθεί αυτή η πληροφορία. Με άλλα λόγια, στα σχήματα αυτά εδώ και στα δύο σχήματα συντεταγμένων, μέχρι η πληροφορία να διαδοθεί με την ταχύτητα του φωτός, με την ανώτερη δυνατή ταχύτητα διάδοση πληροφορίας, ότι τράταρε το μπροστά μέρος ή ότι σταμάτησε το μπροστά μέρος, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου οφείλει και οποιοδήποτε άλλο μέρος του αυτοκινήτου οφείλει να μην έχει καταλάβει από ίδιο τίποτα. Με άλλα λόγια, η κοσμική γραμμή του πίσω μέρους του αυτοκινήτου πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάπως έτσι, μέχρι να φτάσει στο φωτεινό σήμα, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται με την ταχύτητα που κινούνταν μέχρι να ειδοποιηθεί μέσω των μηχανικών κυμάτων που ας υποθέσουμε ότι και αυτά κινούνται με την ανώτερη δυνατή ταχύτητα, τότε και μετά από αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να καταλάβει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ότι φρέναρε τα μπροστά και άρα σιγά σιγά να σταματήσει αυτό. Άρα στην πραγματικότητα, αν το αυτοκίνητο είναι υποστή πλαστική παραμόρφωση, τσαλακωθεί, από τη στιγμή αυτή και μετά μπορεί να σταματήσει και επομένως το αυτοκίνητο πλέον θα είναι μια φυσαρμόνικα το οποίο θα έχει τσαλακωθεί αφότου διαδόθηκε την πληροφορία του προσκυνωμένος κράτη. Αν το αυτοκίνητο είναι ελαστικό, είναι φτιαγμένο από καουτσού, πιθανώς να συμβεί το εξής, πιθανώς να φτάσει μέχρι μια ελάχιστη απόσταση και μετά να ξανατεντωθεί προς τα πίσω. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως, η πόρτα ήδη έχει κλείσει και αυτό που μπορεί να συμβεί είναι το αυτοκίνητο αποσυμπιεζόμενο μετά την κρούση του προστινού μέρους, να αρχίζει να εκτονώνεται και άρα το αυτοκίνητο να χτυπήσει την πόρτα του γκαράζ και όχι η πόρτα του γκαράζ του αυτοκίνητου. Αυτό μπορεί να συμβεί αν το αυτοκίνητο είναι ελαστικό. Στην περίπτωση τη δεύτερη, στο δεύτερο σύστημα αναφοράς, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάλι το πίσω μέρος του αυτοκίνητου δεν μπορεί να πάρει καμία πληροφορία του τράκαρα του μπροστά μέχρι ώστε να διαδοθεί αυτή εδώ η πληροφορία. Από εκεί και μετά μπορεί το αυτοκίνητο είτε να τσαλακωθεί και να μείνουν οι κοσμικές γραμμές του προστινού του μέρους και του πίσω μέρους του έτσι και το αυτοκίνητο να είναι πάλι τσαλακωμένο, είτε μπορεί, αν είναι ελαστικό, να επιστρέψει προς τα πίσω και να χτυπήσει πάλι την πόρτα του γκαράζ, αλλά ήδη η πόρτα του γκαράζ έχει κλείσει. Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί το αυτοκίνητο, ακόμα και αποσυσπηρούμενο, ακόμα και ελαστικό, να προλάβει να βγει έξω
σενάρια, είτε το πλαστικά παραμορφωμένο αυτοκίνητο, είτε το ελαστικά παραμορφωμένο αυτοκίνητο, και στις δύο περιπτώσεις αποκλείεται η πόρτα του γκαράζ να τραυματίσει το πορτμπαγκάζ, αλλά αν είναι ελαστικό το αυτοκίνητο, ενδέχεται το αυτοκίνητο να τσαλακώσει την πόρτα του γκαράζ, να την παθουλώσει την πόρτα του γκαράζ. Σταματάει λοιπόν η όλη ιστορία αυτή. Πλέον μπορούμε να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι αυτό που συμβαίνει σε ένα φυσικό σύστημα, ακόμα και σύμφωνα με τη σχετικότητα, ακόμα και σύμφωνα με τις διάφορες τρελές αλλαγές που προτείνει η θεωρία της σχετικότητας, δεν θα δημιουργήσουν κανένα παράδοξο ασυμφωνίας μεταξύ του αποτέλεσματος του ενός πειράματος από το ένα σύστημα στο άλλο σύστημα. Και έρχομαι να δείξω άλλο ένα παράδοξο. Ξέχασα να το γράψω προηγουμένως, μάλλον το έγραψα αυτό προηγουμένως. Είναι πώς φαίνονται τώρα τα πράγματα και πόσο διαφορετικά μπορεί να φαίνονται τα πράγματα χρησιμοποιώντας φως όταν κινούμαστε με ταχύτητες πολύ μεγάλες. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε ένα κτίριο, βλέπουμε κάτωψη, και αυτός είναι ένας δρόμος στον οποίο κινούμαστε εμείς. Κινούμαστε προς τα εμπρός και κοιτάζουμε αυτό το κτίριο στο πλάι αριστερά μας. Στο σύστημα του αυτοκινήτου ο δρόμος όλος κατεβαίνει με ταχύτητα V και το κτίριο αυτό κατεβαίνει με ταχύτητα V. Ας υποθέσουμε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι τόσο μεγάλη ώστε η ταχύτητα αυτή με την οποία κινείται το τοπίο σε σχέση με εμάς να είναι σχετιστική, να είναι κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Η ερώτηση είναι, μπορούμε να δούμε για παράδειγμα αυτό εδώ το σημείο του κτηρίου? Θα λέει κανείς, καλά είσαι τρελός, πώς θα δεις το πίσω μέρος του κτηρίου, αφού είναι πίσω από το κτηρίο? Η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με τη σχετικότητα είναι δυνατόν να το δούμε αυτό το σημείο, αρκεί το φωτόνιο το οποίο θα εκπαιμφθεί έτσι ώστε μετά από κάποιο χρόνο, καθώς εμείς ανεβαίνουμε τον δρόμο και άρα το κτίριο έρχεται προς εμάς, να συνδέσει το φωτόνιο αυτό μια αργότερη χρονική στιγμή με το μάτι του οδηγού. Δηλαδή, να φτιάξω δύο στιγμιότυπα για να είναι λίγο το κατανοητό αυτό. Ισχυρίζομαι ότι είναι δυνατόν το φωτόνιο το οποίο θα ξεκινήσει από αυτή τη θέση και το αυτοκίνητο θα είναι εδώ, να φτάσει το ίδιο αυτό φωτόνιο στη θέση του αυτοκινήτου, όταν το αυτοκίνητο θα έχει προχωρήσει και θα έχει βρεθεί πιο κοντά στο κτίριο. Τε σου 0, τε θετικό. Και θα έλεγε κανείς, ό,τι μου σχεδιάζεις είναι παρούφα, γιατί το φωτόνιο αυτό πρέπει να μπει μέσα από το κτίριο, πρέπει να είναι γυάλινο το κτίριο. Και η απάντηση είναι όχι, δεν απαιτείται να είναι γυάλινο το κτίριο, απαιτείται απλώς το κτίριο αυτό το οποίο κινείται με ταχύτητα V να τρέχει πιο γρήγορα από την ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει προς τα κάτω του φωτόνιου. Το κατεβαίνει προς τα κάτω του φωτόνιου είναι μια συνιστόσα της κίνησης του φωτονίου. Το φωτόνιο κινείται με ταχύτητα 1, αυτό κινείται με ταχύτητα B. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να κινείται με ταχύτητα πιο μεγάλη από 1, αλλά μπορεί να κινείται με πιο μεγάλη ταχύτητα από την ψη συνιστόσα της ταχύτητας του φωτονίου. Αν λοιπόν αυτή τη γωνία τη θεωρήσω θήτα, το μόνο που απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατόν για να είναι δυνατόν να δούμε το πίσω μέρος του κτηρίου, απαιτείται το 1 επί συνημίτονο της γωνίας θ, η ψη συνιστόσα δηλαδή της ταχύτητας του φωτός, να είναι πιο μικρή από V. Και αυτό είναι δυνατόν. Το V είναι πιο μικρό από 1, αλλά το συνημίτονο θ είναι πιο μικρό από το 1 με τη σειρά του. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται η ταχύτητα να είναι μεγαλύτερη από το συνημίτονο της θ. Επομένως, μπορώ εγώ να φτιάξω, να ρυθμίσω τα πράγματα έτσι ώστε να
μελετήσουν αυτό το όλο το οποίο θα επιμεληθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Πες το ότι αυτή η κατεύθυνση αφορά το θήτα ίσον 1 εκατοστό του ράδου. Οπότε θέλω η ταχύτητά μου να είναι μεγαλύτερη από το συνμήτωνο του ενός εκατοστού, το οποίο είναι περίπου 1 μείον 1 δια 20.000. 1 μείον φι τετράγωνο δεύτερο. Οπότε αυτό το νούμερο βγαίνει περίπου 0,9999. Αυτό είναι ένα δέκατο χιλιοστού. 5. Αρκεί λοιπόν το αυτοκίνητό μου να τρέχει με ταχύτητα παραπάνω από το 0,99995 στα χέρια του φωτός, και τότε είναι εφικτό αυτό το φωτόνιο να φτάνει στα μάτια μου. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εγώ συζήτησα για το φωτόνιο που προέρχεται από ένα σημείο του κτηρίου. Η ερώτηση είναι αν μαζέψω όλα τα φωτόνια που έρχονται προφανώς από διαφορετικές χρονικές στιγμές προκειμένου να φτάσουν ταυτόχρονα στα μάτια μου, τι ακριβώς θα βλέπει ο οδηγός. Η απάντηση είναι ότι εκεί που στο παρμπρίζ το αυτοκίνητο, να μην βάλω παρμπρίζ το περιβρίζ το πράγμα, εκεί που θα περίμενε κανείς να σχεδιάζει τα πράγματα και να φαντάζεται τα κτίρια κάπως έτσι, από την άκρη του δρόμου δεν μπορούμε να βλέπουμε κάτι άλλο. Εκεί που κανονικά θα σχεδιάζει τα κτίρια κάπως έτσι, αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά τα περίεργα φαινόμενα, τελικά η εικόνα που θα έχει ο οδηγός, αν κινείται με ταχύτητα πολύ κοντά στο κτίριο φωτός, αυτό είναι για β πολύ πολύ μικρότερο του 1, για β παραπλήσια με το 1, σαν την ταχύτητα που έχει προηγουμένως, η αντίστοιχη εικόνα θα είναι ως εξής. Δρόμος. Όπου το πίσω μέρος του κτηρίου είναι αυτό εδώ και θα φαίνεται όλο. Το δε στράβωμα που θα φαίνεται να έχει το κτίριο έχει να κάνει με το ότι βρούνται φωτεινές ακτίνες από τα ψηλότερα σημεία του κτηρίου, και κάτι το οποίο θα δείξουμε με τα γενέστερα όταν θα συζητήσουμε για την τετραγωνή του φωτονίου και θα είναι πιο εύκολο να κάνουμε γεωμετρικούς υπολογισμούς, θα δείξουμε ότι μια γωνία φαίνεται να είναι πιο μικρή από αυτή που πραγματικά είναι και τα μέτρα κτίρια. Αυτή η σμίκριση των γωνιών κάνει το πάνω μέρος του κτηρίου να γέρνει και προς τα δεξιά και προς τα μένα, και επομένως οι αντίστοιχες εικόνες που θα έχω για τα κτίρια θα είναι κάπως έτσι σε σχέση με την εικόνα που θα σχηματίζαμε αν η ταχύτητα ήταν πολύ μικρότερη από τη μονάδα. Επομένως, είναι εφικτό να βλέπουμε πίσω τα κτίρια, υπό την έννοια ότι θα βλέπουμε έτσι παραμορφωμένα τα κτίρια, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε και το πίσω μέρος τους, όταν η ταχύτητά μας είναι αρκετά μεγάλη, καταλήλως μεγάλη, σε σχέση με τη γεωμετρία των πραγμάτων. Εντάξει. Λοιπόν, σταματάω εδώ τη συζήτηση αυτή. Υπάρχει κάτι ακόμα άλλο, ένα παράδοξο το οποίο θα συζητήσω στις ασκήσεις, και έχει να κάνει με το ότι δεδομένου ότι η έννοια του ταυτοχρόνου αλλάζει από σύστημα σε σύστημα αναφοράς, αυτόματα αυτό καταργεί την έννοια του στερεού σώματος στην σχετικότητα. Αφού ένα σώμα καθορίζεται ως στερεό όταν οι σχετικές αποστάσεις μεταξύ των σημείων του σώματος κρατιέται σταθερή, αλλά αυτό υπονοεί ότι σε κάθε σύστημα κρατιέται σταθερή, προφανώς αν κινούμαι εγώ ή κινείται το στερεό σώμα σε σχέση με μένα, η έννοια του ταυτοχρόνου και η έννοια των αποστάσεων αλλάζει. Και επομένως, πιθανώς αποστάσεις οι οποίες κρατούνταν σταθερές ως λόγος αποστάσεων, τώρα με την καινούργια έννοια του ταυτοχρόνου και την καινούργια έννοια της συστολής του μήκους, αυτές οι αποστάσεις πιθανώς να αλλάζουν μεταξύ του με τέτοιο τρόπο, ώστε
εισάγω το πρώτο μέγεθος στη σχετικότητα πέραν της χωροχρονικής θέσης που ήταν ένα τετράγισμα στον χρόνο. Θα εισάγω το δεύτερο τετράγισμα. Είναι σαν να πηγαίνω από την πρώτη ηλικίου όπου μιλάω για μετατοπίσεις στην δευτέρα τρίτη ηλικίου, οπότε εισάγω την έννοια της, να μην πείτε και στην πρώτη ηλικίου εισάγεται την έννοια της ταχύτητας, αλλά με έναν έτσι πρακτικό τρόπο. Αρχίζει να εισάγει κανείς καινούργιο επιμέλισμα, να εισάγει τη δύναμη, εισάγει την επιτάχυνση, εισάγει διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε έτσι και εμείς είμαστε στη θέση τώρα να εισάγουμε την έννοια της τέτρα ταχύτητας, το αντίστοιχο της ταχύτητας, στον χρόνο. Θα λέει κανείς πώς είχαμε ορίσει την ταχύτητα στον κλασικό χώρο, στο γαλιλαϊκό χώρο, λέγαμε ο ρυθμός μεταβολής της θέσης με τον χρόνο. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, δεν μπορούμε να πούμε δε χ προς dt, γιατί το τι αλλάζει από σύστημα σε σύστημα αναφοράς. Θέλω να δω με τι ρυθμό μεταβάλλονται τα πράγματα, όπου επιπλέον έχω και το dt να παρακολουθήσω. Οι χωροχρονικές μου συνδεδεμένες είναι και οι χωρικές θέσεις και οι χρονικές θέσεις. Τι θα πω, και το dt, θα γράψω σαν τετραταχύτητα το dt, 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 dt. Η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο είναι τελείως βλακεία. Αφενός μεν γιατί έχω προσθέσει μία μονάδα για να κάνω τις τρεις ποσότητες, τέσσερις, και να οδηγηθώ σε τετράδισμα, αλλά επιπλέον η κατασκευή αυτή που έχω φτιάξει αλλάζει ένα άλλο σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιώ εγώ. Ενώ τα dt, το dt και το dt είναι τετράδισμα, το έχουμε δείξει αυτό το πράγμα, αλλάζουν σύμφωνα με τους μετασχηματισμούς Λόρεντζ και το ένα και το άλλο. Η κατασκευή αυτή δεν θα ήταν τετράρισμα, γιατί παίρνω ένα τετράρισμα και το διαιρώ με κάτι το οποίο δεν είναι ένα νούμερο το οποίο δεν έχει αναλύωτη μορφή ανεξαρτήτως του συστήματος αναφοράς. Αν θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο είναι πραγματικά αναλύωτο, να έχει νόημα στο τετράρισμα, πρέπει να διαιρέσω το τετράρισμα με έναν αριθμό. Απειροστώ με έναν αριθμό, αφού απειροστώ είναι το πιο τετράρισμα, αλλά αριθμό που να έχει νόημα ανεξαρτήτως του συστήματος αναφοράς. Εκεί λοιπόν κρύβεται όλη η κατασκευή της τετραταχύτητας, όπως και όλων των άλλων τετρανισμάτων. Θα πρέπει να φροντίσω να διαιρέσω ένα τετράνισμα με αριθμό το οποίο να έχει απόλυτο νόημα. Και ποιος είναι ο αριθμός ο οποίος έχει απόλυτο νόημα και αντιστοιχεί σε χρόνο? Η απάντηση είναι μόνο ο ιδιόχρονος είναι αυτό το οποίο έχει διαστάσεις χρόνου και είναι αναλύωτο, υπό την έννοια είναι ένα συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ο χρόνο κάθε παρατηρητή, είναι ο χρόνο για ένα πολύ συγκεκριμένο παρατηρητή, για τον παρατηρητή ο οποίο παρακολουθεί τα δύο γεγονότα που συμβαίνουν στην διαφορετική θέση σχέση με χρόνο. Αν κανεί, όπου. Να διαιρέσω δηλαδή με κάτι, με τον DTAF, τον D του ιδιοχρόνου, παρόλο που ο ιδιόχρονο δεν έχει νόημα για κάθε δυνατό ζευγάρι χωροχρονικών σημείων. Και απάντηση είναι ναι, αλλά θα περιμένετε να το δείτε στην πράξη, γιατί μόνο όταν έχει νόημα ο ιδιόχρονος έχει και νόημα να ορίσουμε το ταχύτητα. Οπότε αποδεχτείτε προς το παρόν ότι όταν ορίσω το μέγεθος U0, U1, U2, U3 ή UT, UH, UX, UZ, πώς την ποσότητα αυτή εδώ, ορισμός είναι αυτός εδώ. Μόνο αν ορίσω λοιπόν τα πράγματα έτσι, όπου έχω διαιρέσει ένα τετράρισμα, αυτό το πράγμα είναι τετράρισμα, είναι το μύθι όπως έχουμε συζητήσει, με κάτι το οποίο έχει απόλυτο νόημα, δεν αλλάζει από σύστημα σε σύστημα, είναι ενός συγκεκριμένου συστήματος ο ιδιόχρονος. Τώρα θα μου πείτε ποιου συγκεκριμένου συστήματος ο ιδιόχρονος. Θα το συζητήσω έτσι. Είναι κάποιος ιδιόχρονος, κάποιο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο γεγονότων, θα δούμε ποιο γεγονότων, σε κάποιο ιδιαίτερο σύστημα. Τι είναι αυτό που λέω dt, τώρα, έρχομαι να εξηγήσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Διέρεσα με ένα χρόνο ο οποίος δεν αλλάζει από σύστημα σε σύστημα.
δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μείον dt, συγγνώμη, το dt του τετράγωνου, το μείον dt στο τετράγωνο που αφορούν τον αριθμητή. Δεν είναι οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μέτραγε κάποιος ο οποίος κινείται και διανύει απόσταση dt σε χρονικό διάστημα dt, όπως αυτά τα καταγραφόντουσαν σε κάποιο άλλο σύστημα. Αλλά αν καβαλήσω εγώ το σύστημα το οποίο κινείται και πάει dχ μακριά σε χρονικό διάστημα dt, όπως καταγράφεται στο σύστημα αναφοράς της αίθουσας, στο σύστημα αυτό το οποίο κινούμε και πραγματοποιώ αυτή την χωρική μετάθεση dχ σε χρονικό διάστημα dt, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για αυτόν ο οποίος κάνει αυτό το βήμα, τότε έχω φτιάξει ένα μέγεθος το οποίο είναι διαίρεση ενός τετραγωνίσματος με έναν αντίθετο μέγεθος, και τώρα θέλουμε να δούμε τι οι συνιστώσεις αυτού του τετραγωνίσματος τι είναι. Είναι λοιπόν το dt dτ και το dt dτ, όπου θέλω τώρα λίγο να επεξεργαστώ αυτό το τιτάφ, ξέχασα τη ρίζα να το βάλω. Και ήδη βλέπετε ότι για να έχει νόημα να υπολογίσουμε ένα τιτάφ, πρέπει το dt να είναι μεγαλύτερο από dχ. Αν dχ μικρότερο από dχ. Δηλαδή μονάχα για γεγονότα τα οποία απέχουν χωρική απόσταση μεταξύ τους, πιο μικρή από τη χρονική απόσταση μεταξύ τους. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ψάχνουμε την τετραταχύτητα ενός κινητού, ενός σωματιδίου, ενός αυτοκινήτου, ενός ανθρώπου. Και επομένως θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να κινηθεί με αυτή την ταχύτητα που θα μου οδηγήσει σε κάποια τετραταχύτητα από αυτό που καταλάβετε και στο διάλογο. Επομένως, αφού θα κινηθεί με αυτήν την ταχύτητα, πρέπει να υπόκειται στη συνθήκη ότι το dχ που θα διαλύσει στον αντίστοιχο χρόνο στο σύστημα της αίθουσας θα είναι πιο μικρό από το dt. Επομένως, αυτή η συνθήκη ισχύει και άρα μπορώ να ορίσω ιδιόχρονο. Μπορώ να δώσω ρολόι σε αυτόν ο οποίος θα κάνει το βήμα dχ σε χρόνο dt. Αφού λοιπόν μπορώ να το κάνω, γιατί μόνο για αυτά θα είχε νόημα να ορίσω την τετραταχύτητα, η τετραταχύτητα ορίζεται και είναι αυτή εδώ, και τώρα δώστε μου λίγο χρόνο να επεξεργαστώ αυτή τη ρίζα. Θα βγάλω το dt απ' έξω και θα μείνει 1 μείον dt προς dt στο τετράγωνο, που το τετράγωνο σημαίνει εσωτερικό γινόμενο αυτού του διαλύσματος που είναι αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό, dt επί 1 μείον αυτό που θα ονόμαζα ταχύτητα στο τετράγωνο του κινητού που διανύει αυτό το βήμα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είναι το dt δια γάμα, που αντιστοιχεί στην ταχύτητα. Επομένως, μόλις έβγαλα ότι οι συνιστώσεις αυτής της τετραταχύτητας είναι ένα αντικείμενο που έχει, τα νούμερα του, οι τέσσερις συνιστώσεις του, είναι dt δια dτ, δηλαδή αυτό εδώ, άρα το αποτέλεσμα βγαίνει γάμα εδώ, και dχ προς dτ, φανταστείτε ότι διαιρώ με dt και πολλαπλασιάζω με dt, οπότε θα βγει η ταχύτητα, και dt δια dτ, μόλις προηγουμένως βγάλαμε το μεγάλο. Dt προς dτ είναι γάμα. Αυτό βγαίνει από αντιστρέφοντας αυτή τη σχέση. Επομένως, η τετραταχύτητα έτσι όπως την ορίσαμε, η οποία έχει νόημα να λέω, μόνο και μόνο γιατί διαιρέσαμε ένα τετράνισμα με κάτι αναλύωτο που δεν εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς. Είναι σαν όπως αν έχω ένα διάρισμα και το διαιρέσω με τυχή συνιστώση του διαρίσματος, τότε αυτό το πράγμα δεν είναι διάρισμα πάλι. Αν το διαιρέσω όμως με ένα νούμερο, με το 5, με το ρίζα 2, με το μείον 17, το αρχικό μου διάρισμα παραμένει διάρισμα. Μόνο έτσι μπορώ να ορίζω διαρίσματα. Είτε με πράξεις μεταξύ διαρισμάτων, θα το δούμε σε άλλη φάση αυτό, είτε πολλαπλασιάζοντας με έναν καθαρό αριθμό ένα διάρισμα. Και αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς έκανα. Διαίρεσα το τετράνισμα που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα πολλές φορές, με κάτι το οποίο είναι αναλύωτο και σχετίζεται με
σε λίγο πώς είναι. Το αποτέλεσμα λοιπόν που βγάλαμε είναι ότι η τετραταχύτητα έχει ως χρονική συνιστόσα το συντελεστή γ, που αντιστοιχεί στην ταχύτητα που συνδέει το χ με το τ, πόσο περπάτησε, σε πόσο χρόνο το έκανε αυτό το βήμα, και σαν χωρική συνιστόσα την ταχύτητα με την οποία κινείται αυτό το αντικείμενο επί το συντελεστή γ. Αυτόματα βλέπουμε το εξής ενδιαφέρον. Ακόμα και ένα ακίνητο σωματίδιο έχει τετραταχύτητα. Δεν είναι μηδέν η τετραταχύτητά του. Για ποιο λόγο, αν θέσω ταχύτητα ίσον μηδέν, ενός ακίνητου σωματιδίου, το γάμα βγαίνει μονάδα και η αντίστοιχη τετραταχύτητα είναι το 1-0 διάγγελμα. Τι σημαίνει αυτό το 1? Σημαίνει ότι στο σύστημα αναφορά του ακίνητου σωματιδίου ο χρόνο ρέει και γι' αυτό και για το σύστημα στο οποίο καταγράφεται η κίνησή του ίδιος. Επομένως, dt προς dt ίσον 1. Επομένως, αυτή η μονάδα που εμφανίζεται στην περίπτωση του ακίνητου σωματιδίου αφορά ένα σωματίδιο του οποίου απλώς ο χρόνος ρέει με τον ίδιο τρόπο που ρέει και ο χρόνος που μετριέται στο σύστημα αναφοράς ως προς το οποίο βλέπουμε αυτό τον ακίνητο παραδείγμα. Το δε χωρικό του κομμάτι είναι 0 γιατί δεν κινείται. Πώς μπορώ εγώ τώρα μια ενδιαφέρουσα άλλη σχέση, πώς μπορώ εγώ να διαβάσω την ταχύτητα έτσι όπως την ξέρω, έτσι όπως την έχω πάθει στο σχολείο από την τετραταχύτητα? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Πάρε το χωρικό μέρος της τετραταχύτητας, διέρεσε το μεταχωρικό μέρος της τετραταχύτητας και δου η ταχύτητα. Οπότε θα σημειώσω αυτές τις δύο παρατηρήσεις που έχω κάνει όσον αφορά το τι είναι η τετραταχύτητα και πώς μπορεί να την γράψει. Σημειώνω λοιπόν ότι η τετραταχύτητα είναι το γάμα του γάμα β, όπου β είναι αυτό που το ονόμαζε ταχύτητα με την οποία κινείται το κινητό, όπως θα μετρούσα τις θέσεις του και τις χρονικές του στιγμές σε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς, όπως θα το μετρούσα σε κάποιο αναφοράς. Για ακίνητο σωματίδιο θα έχω ότι η τετραταχύτητά του είναι το 1-0 β ίσον 0 γ ίσον 1 και η ταχύτητα μπορεί να διαβαστεί, όχι για εκείνο το σωματίδιο, για οποιοδήποτε σωματίδιο, αν ξέρω την UI, τα χωρικά κομμάτια της τετραταχύτητας, χωρικές συνιστώσεις, δεν θυμάμαι αν το έχουμε συζητήσει αυτό, αλλά θα χρησιμοποιώ τις λίγες φορές που χρειαστεί, λατινικό δείχνει για να υποδηλώσω τις χωρικές συνιστώσεις, ενώ ελληνικούς δείκτες για να υποδηλώσω όλες τις χωρικές συνιστώσεις ενός μηδέντος. Αν διαιρέσω αυτό, με το βέβαια δεν έχω. Οπότε, γάμα βέβαια γάμα θα μου κάνει την ταχύτητα. Άρα, αν μου δώσει κάποιος ένα τετράλισμα τετραταχύτητας, μπορώ εγώ να διαβάσω αυτό θα την ταχύτητα. Υπάρχει άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση, και είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα την γράψω, αλλά θα συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα από πού απορρέει αυτή η σχέση και γιατί εμφανίζεται αυτό το περίεργο αποτέλεσμα. Πες το τι μου λένε, για υπολόγισέ μου τώρα πώς θα κάνει UMI επί UMI, δηλαδή αυτό που θα όριζα ως μέτρο του τετραλίσματος U στο τετράγωνο, όπου έχουμε μάθει ότι τα τετραλίσματά μας έχουν τετράγωνο μήκους κατά Μικόφσκι, μπορεί θετικό, μπορεί αρνητικό, μπορεί μηδέν. Αυτό θα ισούται με το γάμα, να μην το κάνω έτσι και σας βελέψω, μείον γάμα στο τετράγωνο συν γάμα γιου στο τετράγωνο. Όπως έχω μάθει να υπολογίζω τα χωροχρονικά μήκη,
Αυτή τη γραφή θα τη συζητήσουμε την επόμενη φορά, δεν έχω χρόνο τώρα. Απλώς πήρα μείον το τετράγωνο του χρονικού μέρους, συν το τετράγωνο του χρονικού μέρους. Αυτό κάνει γάμα τετράγωνο με πλήν, με ένα πλήν δι το τετράγωνο. Αυτό όμως κάνει ένα, άρα η απάντηση είναι πλήν ένα. Και εδώ φτάνουμε στο εντελώς παράδοξο αποτέλεσμα, αν το σκεφτεί κανείς με την πρώτη ματιά, ότι η τετραταχύτητα ενός αντικειμένου, είτε αυτό κινείται γρήγορα, είτε κινείται αργά, είτε είναι ακίνητο, το τετράγωνο της τετραταχύτητάς του είναι μείον ένα. Σημειώνω και σκεφτείτε το για την επόμενη φορά, όλο αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι διέρεσα ένα χωροχρονικό τετράνισμα, το DTDH, με το μήκος στην πραγματικότητα του τετράνισματος. Το DTAF είναι περίπου το μήκος του τετράνισματος. Από όπου προέκυψε αυτό το σταθερό νούμερο, είτε ένα αντικείμενο κινείται με μεγάλη ταχύτητα είτε με μικρή ταχύτητα, το τετράγωνο της τετραταχύτητάς του είναι μείον ένα. Αυτό το καινούριο κατασκεύασμα που έχω φτιάξει και ονόμασε τετραταχύτητα είναι για όλα τα σώματα, με ό,τι ταχύτητα και κινούνται αυτά, έχουν τετράγωνο μείον ένα. Σταματάω λοιπόν εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Να το εξηγήσουμε αυτό περαιτέρω.